Progresse, lo vultimo per se ne batti, seminare bis, morsene tempis, da presentazie bis moribis toma, da memax pativi, nivesalmo, snobil verzen cerals, paton Dimitris Nolas, romlis, romanis, cartuli, tagmanis, presentazia aris delimenta. Συνεχίζει τη σειρά σεμιναριών που διεξάγονται στον Ινστιτούτο αυτό το εξάμεινο και έχω την τιμή να καλωσορίσω τον κύριο Νόλα. Ούντα που κάθισε νότρο, βάτωνη Δημήτρης Νόλαση, καθλάψ, έρθερτη σνόμπιλη βερτζένη ψέραλη, ρομελμάτς, πρακτικουλάτ, აი თავისი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იცხოვრა ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით საბერძნეთის არც თუ ადვილი ცხოვრებით და მრავალი განსაცდელის შემდეგ იგი დაუბრუნდა თავის მშობლიურ ქვეყანას, შეუდგა მწერლობას ვიტყვიან და ძალზე ნაყოფიერად მოღვაწეობს. მას მიღებული აქვს მრავალი პრემია, მათ შორის ძალზე მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პრემია საბერძნეთისა, ამაზე აქ ილაპარაკებენ და უნდა მოგახსენოთ ერთიც, რომ ბატონი დიმიტრის ნოლასი გახლავთ ადამიანი, რომლისთვისაც ძალიან არსებითია პრინციპები. Πρέπει να σας προφορήσω ότι ο κύριος Νόλας είναι ένας πολύ γνωστός Έλληνας συγγραφέας, ο οποίος έχει ζήσει μια δύσκολη ζωή με τις δυσκολίες που έχει περάσει η Ελλάδα. Ύστερα από πολλές περιπέτειες στο εξωτερικό ξαναγύρισε στην πατρίδα του για να γίνει γνωστός συγγραφέας και να συμβάθει και να ζει με μια ζωή γεμάτη αρχές. Μας αλγήθα πολύ η Πίτρα Ραμούντα Μετκά, Δημήτρη Νόλασης, Σεσάχευ. Ის რომ კარგი მწერალია, ის რომ ძალიან ცნობილია საბერძნეთში, ის რომ მისი ტექსტები არჩება ბერძენი კრიტიკოსების ყურადღების მიღმა, ის რომ მისი წიგნები მრავალ ენაზეა ნათარგმნი, ამაზე ჩემს შემდეგ გამოსვლელები დეტალურად მოგახსენებენ. Мы от сам конкретно цигнзе арше. Мы холо ჩემს დამოკიდებულებაზე მოგახსენებთ ამ ადამიანის მიმართ. Димитрис Ноласи არის პირველი მწერალი, პირველი ცოცხალი მწერალი, რომელიც მე გავიცანი. პირველი მწერალი, რომელიც შემოვიდა ჩვენ ცხოვრებაში. Და მან მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა, თითოეულ ჩვენთანაც მისცა შესაძლებლობა შიგნიდან დაგვენახა ლიტერატურა. დაგვენახა, როგორ იქმნება ლიტერატურა, როგორ იქმნება ლიტერატურული პროცესი. Κύριε Πρέσβη, κύριε Κορδεζιάννη, καθηγητές και φοιτητές του Ινστιτούτου Γκαμαρτζόβα. Καταρχήν πρέπει να είναι κανείς πολύ ψύχρεμος μετά από όλα αυτά που άκουσε για τον εαυτό του και να προσπαθήσει ο ίδιος να αυτολογοκριθεί, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει το εγώ του να φουσκώσει πάρα πολύ και να δει τι παβάλλει. Πατνάω και ο πατνολίστημα, πατνάω προφήσω ρε που τα στουδέντα πάμε και σαν με πείτε. Ο πυρόλης φοβλής αβήτ γοντήρο που καλό φέρει μισιόν δε γράτς μου βίσμινε τρες. Ζαλίαν εγωίστη ούντο εγώ σαν δεμιέν του γάμου βίτες τα τσάβου σε σαχεπ και τα ήλα παρακώσου. Μητρό μισή εγώ σε λεπτά ζαλίαν γάι πέρος φοβλή ο εαμισιόν δε. Καταρχήν ευχαριστίες. Ευχαριστίες σε όλους εσάς που παρατήσατε ενδιαφέρουσες δουλειές και είστε εδώ. Ευχαριστίες στην κυρία Ουτσιλαούρη που ανέλαβε το έργο της μετάφρασης, στην κυρία Τσικοβάνη που το επιμελήθηκε, στην κυρία Σαμανίδου που επιβλέπει όλες αυτές τις εργασίες στο Ινστιτούτο και βεβαίως στον κύριο Κορδεζιάννη που είναι πάνω απ' όλα. Თითოეულ თქვენ საგაზიმისთვის, რომ მიატოვე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები და მოგზანდით ამ წიგნის პრეზენტაციაზე. Მინდა მადლობა ვთქვა ანი უძილაურს, მისი მშვენიერი თარგმანისთვის, ანი ჩიქოვანს რედაქციისთვის და ქალბატონ სოფიო შამანის, რომელიც ყოველივე ამას კურირებს და განაგებს, და რა თქმა უნდა ბატონის მეგორდეზიანს, რომელიც ყოველივე ამას ზემოდან გადმოყურებს და ყველაფერზე მაღლა. Συνεχίζοντας, μια και αναφέρθηκα στον κύριο Κορτεζιάννη,
Θέλω να σας πω ότι ο κ. Κονταζιάννης δεν είναι μόνο ένας πολύ γνωστός και εξαίρετος επιστήμονας, είναι και ένας σοφός άνθρωπος. Όταν λοιπόν στην πρόσκληση λέει ότι μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει δεξίωση, με τον Κονταζιάννη δεν ξέρει κανείς αυτή η δεξίωση πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η προσωπική, γι' αυτό και εγώ θα είμαι σύντομος, πολύ σύντομος. Μην τα φκάρουν πατών και στον Κορταζιάννη Άραρης του πρόλου του Ταλιάν του Σνόμπιλη με τις νιέρητα καμούν και ένλη μου γότσα εις Ταλιάν Μισνολόνι Αδαμιανίατα πρτζένι καχλά ασέρομ άρασοντες άρι τσιράς γιντζάδεψ τα ράσιο φρίζα βίγελο δεπατσίν ρώτησα τις μουσατσόψι άρι σαουμπάρι μίσο σαχε προμ καημαρθεπα μίγε παρά μην άρι τσις εσράς γούλης φόλς αμ το άρμι τα Ταλιάν δίδι δροϊκ τάλο καούτ κοένι κουρατρεπετα σεβετστέπι μοκλετ καμούνταρου τσέμισε. Λοιπόν, ξέρετε, ο Σεφέρης έλεγε πως η μετάφραση ενός κειμένου είναι ένα άλλο κείμενο. Προφανώς εννοούσε αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι μας, ότι για να μεταφέρεις από ένα γλωσσικό αίσθημα σε ένα άλλο, ακόμη και τα παιχνίδια των λέξεων και όλες αυτές τις ομορφιές που έχει μία γλώσσα, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι θα καταφέρεις το ίδιο ακριβώς πράγμα, διότι χρησιμοποιείς άλλο εργαλείο. Όχι γλωσσικό εργαλείο, αλλά άλλου αισθήματος. Κύριε Σεφέρης, η άμπομπτα ρομ, να τσαρμόμπης, τάργμανι, εσ' του κόστου σφα να τσαρμόμπη, τα όπατ μάρθαλιτσι, ότι το όμο τσεν τάγανμα, ούτσι τρομ τάργμανι, εσ' του κόμ αχάλι να τσαρμόμπης, σεκνείς τη στελόπα, ούνα ήταν με ωραία, να ζε σχόα, να ζε τσαλιαν τσνέλια, γάτ μου ήταν, ούτσι τρότα τάμαση, του εις γρμάζρι, ρομέλτς, τυτεούλη, ένις, ουνεβασιάρις, τσακσόλ. Γιατί ποιος θα είχε το απαραίτητο σθένος να καταγίνει έναν άνθρωπο που βγήκε στο κυνήγι μιας λέξης, έλξη για μια λέξη και ύστερα λήξη, λιμάνι και λύπη και λέμβος με λεξικό λεπτομερές, στη Λέσβο με λεύκη, ενώ η λέπρα πλήττει ληστών λεγεώνες σε πλημμυρίδα πλήξης κάτω από μια λεύκα, λεμιτόμος και λάσπη, λάγνος λαβύρινθος και λαρίγγι, λέξη που λύχει και λιώνει και η λευκή σελίδα λεπίδα. Ενώσει, βάζει τη στυλότρο μη σούλιερη μχάρη, σούλιερη σύλλα μαζερά τσάπστεξ, εις μάινς κάτι μου ήταν πιο πλειορένας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ένα άλλο βιβλίο η μετάφραση, όπως έλεγε και ο Σεφέρης που είπαμε στην αρχή. Κλείνοντας, θέλω να σας παρακαλέσω. Για το λόγο και το έργο του κυρίου Νόλα υπάρχουν αρμοδιότεροι να μιλήσουν. Εγώ θέλω μόνο να τον ευχαριστήσω, γιατί με τις πράξεις του, με τη ζωή του, με τις σκέψεις του και με τα έργα του στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας έβαλε οδοδείχτες για μας τους νεολαίους και δεν χαθήκαμε σε περίεργους δρόμους που θα μπορούσαν να μας έχουν οδηγήσει σε αναζητήσεις χωρίς τελειωμό και χωρίς αντικείμενο ουσίας. Τα υπόλοιπα θα τα κρίνετε. Από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μεγάλο δάσκαλο. Ma sono andata a mi ridere. Ma sicura. Ma tu sei andata. Non mi dica che ho fatto.